Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων στην προσπάθειά του να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία καθιέρωσε από το 1977 την Διεθνή ημέρα Μουσείων. Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και την συνεργασία μεταξύ των λαών. Κάθε χρόνο παράλληλα με το γενικότερο μήνυμα του εορτασμού διερευνάται σε όλες τις χώρες μέλη του Διεθνού Συμβουλίου Μουσείων με ομιλίες, εκθέσεις, συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις ένα ειδικό θέμα που συνδέεται με τα μουσεία και το ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία. Το θέμα του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2024 είναι «Μουσεία για την εκπαίδευση και την έρευνα». Τα μουσεία ως δυναμικοί φορείς πολιτισμού και εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν την περιέργεια, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη, παρέχοντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνώσης και ψυχαγωγίας. Χωρί ανοιχτή για όλους τους πολίτες, προωθούν την έρευνα και τη διάδοση νέων καινοτόμων ιδεών. Με την επιλογή του θέματος αυτού για το 2024, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων επιθυμεί να αναδείξει τα μουσεία ως ζωτικούς χώρους σύγκλησης, εκπαίδευσης και της έρευνας, που καλύπτουν ένα ευρύτατο πεδίο από την τέχνη και την ιστορία ως την επιστήμη και την τεχνολογία, όπου η καινοτομία ενώνεται με την παράδοση. Κατά συνέπεια έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση του κόσμου. Ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας προωθεί την αντίληψη για ένα κόσμο βιώσιμο, με ενσυναίσθηση και χωρίς αποκλεισμούς. Στα πλαίσια των δράσεων για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, μαθητές του Γυμνασίου Θεσπρωτικού πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εκδήλωση που είχε θέμα «Λέλοβα, τα επαγγέλματα του τόπου μας». Η ανάδειξη της εκπαιδευτικής αξίας του υλικού πολιτισμού με εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας και μάθησης, όπως αυτής των μαθητών του Γυμνασίου Θεσπρωτικού, αποτελεί βασική επιδίωξη της Λαογραφικής Συλλογής Γιάννου, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Γιατί το μουσείο είναι βίωμα, είναι εμπειρία, είναι γνώση, είναι τέχνη. Και έτσι οι μαθητές, μετά από παρότρινση και των εκπαιδευτικών και του Διευθυντού του Γυμνασίου Θεσπρωτικού, αποφάσισαν να παρουσιάσουν αυτή την εξαιρετική εκδήλωση. Ο Κωστάκης του Μπερμπαλάβου δεν έχει μόνο ένα, αλλά δύο ζευγάρια. Έπρεπε
καλαμάρι μου, αλλά εσύ έχεις παπούτσια που παίξει. Και δεν έχουμε λεφτά για άλλο ζευγάρι. Το ξέρεις ότι σου και δεν πήγε καλά. Ναι, αλλά το ποτάρι μου έχει μεγαλώσει. Ας υπάρχουν εκεί δύο τρύπες, σαν μισά πέρα. Άγιο ρε Βασίλο, έμπα μέσα να το σάσω με ζευγάρι λαστιανιά πούτσα. Και τα σουκά μου και σκόντου που λέει ο λόγος. Να μωρέ Σταύρο μου, αλλά μόνο αυτά κοιτάζει μου έχει από μη. Τι παπούτσι να φτιάξει. Κάτα κάνουμε για το παιδί μου ρε Βασίλο. Άγιο. Και έτσι βλέπουμε πόσο σημαντικά ήταν και τα ζώα για το επάγγελμα του Γεωργού και όχι μόνο τα μέλη της οικογένειας. Ύστερα μετά το όργωμα οι αγρότες χρησιμοποιούσαν τη σβάρνα που δυστυχώς δεν μπορούμε να την έχουμε μαζί μας. Η σβάρνα ήταν ένα τριγωνικό ξυρίνο εργαλείο με ραβδόσεις όπου βοηθούσε στην ισοπαίδωση του χώματος και στο τρίψιμο από τα σβόλια. Για να γίνει επαγγελματικότερη δουλειά συνήθιζαν να βάζουν πάνω κάποιο βάρος, πέτρες. Οι παππούδες έβαζαν πάνω τα εγγόνια τους για να τα κατάλογα σέρνοντας τη σβάρνα τα πήγαιναν βόλτα. Έτσι έμεινε γνωστή η φράση «Τα πήρε όλα σβάρα». Όπα, όπα, όπα! Ένα χώρο λήρυξε με για την ύφη! Πάμε όργανα!